Στη σκιά των τουρκικών λεονταρισμών στο τεμάχιο 7, ο Αμπντέλ Φαταχ αλ-Σίσι υποδέχεται αύριο στο Κάιρο τους Νίκο Αναστασιάδη και Κυριάκο Μητσοτάκη για την 7η τριμερή σύνοδο Αιγύπτου, Ελλάδος, Κύπρου. Αντικρίζοντας τη συνάντηση ως μια ευκαιρία ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της ανάπτυξης, ενέργειας και οικονομίας, οι τρεις ηγέτες θα επικεντρωθούν στην επίτευξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή αλλά και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ψήλα στην ατζέντα θα βρεθούν και οι προκλήσεις της Άγκυρας με το Γιαβού στην Κυπριακή ΑΟΣ, με τον Νίκο Αναστασιάδη να ενημερώνει εντελεχώς τους ισχυρούς άντρες Ελλάδος-Αιγύπτου για όλες τις εξελίξεις. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως οι τρεις ηγέτες αναμένεται να στείλουν αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, υπογραμμίζοντας εκ νέου την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της αρχής της καλής γειτονίας ως βάση για την ανάπτυξη των σχέσεων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Το τετατέτ του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Αιγύπτιο ομολογό του είναι προγραμματισμένο για τις 11:45 το πρωί, για να ακολουθήσουν στις 12:30 η τριμερή συνάντηση των ηγετών και στις 2 οι δηλώσεις. Ανησυχία για την πρόθεση της Άγκυρας να κατεβάσει τρυπάνι στο τεμάχιο 7 εκφράζει το Κάιρο. Αποτελεί συνέχεια των μονομερών μέτρων που συμβάλλουν στην αύξηση της έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ισραηλινός πρέσβης Ρέβελ εκφράζει τη στήριξή του στην Κύπρο. Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά και με ανησυχία τις προθέσεις της Τουρκίας να διεξάγει γεωτρήσεις στην νότια αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Οι φίλοι πρέπει να παραμένουν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Στην τριμερή αναμένεται να συζητηθούν ακόμη το κυπριακό καθώς και άλλα περιφερειακά ζητήματα.